8,3 ρίχτερ συγκλώνησαν τη Χιλή. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμή τη ζωή τους, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Αμέσως εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μέχρι τη Χαβάη και την Καλιφόρνια. Σε αρκετές περιοχές, μάλιστα, τα κύματα έφτασαν ακόμη και στα 4,5 μέτρα, ενώ οι αρχές εκένωσαν υποχρεωτικά τα σπίτια σε όλες τις περιοχές κατά μήκος της ακτογραμμής. Ο σεισμός ήταν ο ισχυρότερος την τελευταία πενταετία στην χώρα, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί 11 μετασεισμοί μεγαλύτεροι των 5,5 ρίχτερ. 29 μετανάστες συνέλαβε η Ουγγρική αστυνομία κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στα σύνορα της χώρας με τη Σερβία. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ένας από τους συλληφθέντες είναι γνωστός τρομοκράτης, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες. Η Ουγγρική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού όταν, όπως υποστηρίζει, η ομάδα μεταναστών παραβίασε τη συνοριακή πύλη από τη Σερβία. Αξιωματούχος του ΟΗΕ που βρίσκεται στο σημείο δήλωσε πάντως ότι οι μετανάστες δεν φάνηκαν να παραβιάζουν την πύλη. Σύμφωνα με Ούγγρο αξιωματικό ασφαλείας, τραυματίστηκαν 20 αστυνομικοί και 2 παιδιά. Για 2 σοβαρά τραυματίες μιλάει η σερβική πλευρά. Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το δίκτυο Reuters, τετρακίνητα οχήματα του Ουγγρικού στρατού, στα οποία είναι εγκατεστημένα πολυβόλα, κινούνται προς τα σύνορα με τη Σερβία. Ο Οσάμα Αμπντούλ Μοχσέν και ο μικρός του γιος έγιναν γνωστοί διεθνώς όταν πριν από λίγες ημέρες, προσπαθώντας να περάσουν τα σύνορα της Ουγγαρίας, μια εικονολήπτρια τηλεοπτικού σταθμού της χώρας τους έβαλε σκόπιμα τρικλοποδιά. Πατέρας και γιος έφτασαν πλέον στην πόλη Χετάφε της Ισπανίας, όπου ο επικεφαλής σχολής προπονητών ποδοσφαίρου έμαθε ότι ο Οσάμα ήταν και ο ίδιος προπονητής στη Συρία. Ο Σύρος πρόσφυγας προσελήφθη και μαζί με το γιο του θα ζουν πλέον σε ένα διαμέρισμα της πόλης 114 τετραγωνικών μέτρων. Παράλληλα, η σχολή προπονητών θα προσπαθήσει να βοηθήσει τη σύζυγο, την κόρη και τον άλλο γιο του Σύρου προπονητή που βρίσκονται στην Τουρκία ώστε να λάβουν άσυλο στην Ισπανία. Στο σχολείο του στο Τέξας συνελήφθη ο 14χρονος Αχμέντ Μοχάμετ, καθώς είχε πάρει μαζί του ένα ρολόι που είχε κατασκευάσει ο ίδιος και ήθελε να το δείξει στον καθηγητή του στο μάθημα τεχνολογίας. Η συσκευή, ωστόσο, θεωρήθηκε ύποπτη από τους δασκάλους του, οι οποίοι νόμισαν ότι πρόκειται για βόμβα, με αποτέλεσμα να καλέσουν την αστυνομία. Ο Αχμέντ πάντως τράβηξε την προσοχή του Αμερικανού Προέδρου, καθώς ο Μπαράκ Ομπάμα τον κάλεσε να πάει με το ρολόι του στον Λευκό Οίκο και να παραβρεθεί σε μια βραδιά αστρονομίας μαζί με αστροναύτες της NASA. Αλλά και ο ιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκεμπεργκ, τον προσκάλεσε στα γραφεία του Αμερικανικού Τεχνολογικού Κολοσσού στην Καλιφόρνια.